Σήμερα εδώ στο στούντιο κοντά μου είναι ο κύριος Γιώργος Ματαλιωτάκης, υποψήφιος βουλευτής Ηρακλείου με τη Νέα Δημοκρατία. Καλησπέρα σας, κύριε Ματαλιωτάκη. Καλησπέρα, κυρία Σφαγιανάκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του ραδιοφώνου. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ και να πούμε ότι φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, επειδή είναι μια περίοδος που εκλογική μάχη συνεχίζεται και οι υποψήφοι καλούνται να βρίσκονται σε πολλά και διαφορετικά σημεία πολλές φορές. Είναι και υποχρεώσεις οι οποίες είναι ανηλυμένες. Να πούμε ότι ήταν προγραμματισμένη να είναι μαζί μας και η κυρία Μακρύ Κορνηλία από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, προσωπικές υποχρεώσεις δεν την άφησαν. Θα το επαναπρογραμματίσουμε για να είναι μαζί μας σε μία από τις επόμενες συζητήσεις. Ενώ μαζί μας, έστω και τηλεφωνικά, είναι ο κύριος Μιχάλης Σφακιανάκης, υποψήφιος βουλευτής με το ΚΚΕ στο Ηράκλειο. Κύριε Σφακιανάκη, σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας, γιατί ξέρω ότι σας ταλαιπωρεί ένα θεματάκι υγείας, μία ιωσούλα. Γι' αυτό δεν ήσασταν μαζί μας. Σας ευχαριστώ όμως που είστε έστω και τηλεφωνικά. Εμένα με τιμά το τηλέφωνο σας και ευχαριστώ πάρα πολύ. Οφείλουμε να πούμε ότι οι συζητήσεις εδώ στο στούντιο προσπαθούμε πάντα να γίνονται με τους υποψήφιους όλους παρόντες στο στούντιο για να υπάρχει έτσι μια ισότιμη κατανομή του χρόνου. Όμως είναι δύο πολύ έμπειροι κύριοι της πολιτικής, και ο κύριος Φακιανάκης και ο κύριος Ματαλιωτάκης. Οπότε είμαι σίγουρη ότι θα γίνει μια συζήτηση χωρίς κανένας να μείνει πίσω και να μην πάρει το λόγο όπως πρέπει. Κύριε Ματαλιωτάκη, ξεκινάω με εσάς. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε και το debate των πολιτικών αρχηγών σήμερα και σχολίαζα νωρίτερα τι περιμένουμε τελικά να ακούσουμε και αν θα μας βγάλει σοφότερους αυτό το debate. Έτσι, ένα προσωπικό σχόλιο θα ήθελα. Δεν γνωρίζουμε φυσικά ακριβώς πώς θα εξελιχθεί μια αναμέτρηση, αλλά υπολογίζουμε ότι θα είναι άλλη μια φορά όπου θα ακούσουμε τις πράξεις και από τη μία πλευρά θα ακούσουμε και από την άλλη πλευρά θα ακούσουμε τα λόγια και τις υποσχέσεις και τις μαγικές λύσεις. Η κυβέρνηση απέδειξε όλα αυτά τα χρόνια τα οποία κυβερνά, τα 4 χρόνια, ότι είχε να προτείνει στους πολίτες, αντιμετώπισε τα προβλήματα των πολιτών με ταχύτητα, αποτελεσματικότητα και αποφασιστικότητα. Ό,τι είπε το έκανε, προσπάθησε παρόλη τη δύσκολη περίοδο που δίνησε και τις δυσκολίες της πανδημίας, της εισαγόμενης ακρίβειας λόγω του πολέμου και λόγω της πανδημίας, της αύξησης του πληθωρισμού από εξωγενείς κυρίως παράγοντες, ψήφισε μέτρα, πήρε αποφάσεις, πολλές φορές δυσαρέστησε ορισμένες κοινωνικές ομάδες, αλλά αποδείχθηκε εν τέλει ότι είχε δίκιο, και αυτό που οι πολίτες δείχνουν και καταγράφεται και στις μετρήσεις της κοινή γνώμης είναι ότι έχουν να κάνουν με μια δραστήρια κυβέρνηση η οποία για κάθε τους πρόβλημα είχε μια λύση. Αντιθέτως, έχουμε μια αντιπολίτευση η οποία τα 4 χρόνια αυτά δεν ζήτησε κάτι από την ελληνική κυβέρνηση για τους Έλληνες πολίτες. Απλά η αντιπαράθεση ήταν σε αυτά που είχε να προτείνει η κυβέρνηση, στα πλάνα της κυβέρνησης, δεν ασχολήθηκε ουσιαστικά με τα προβλήματα των πολιτών, δεν έκανε ούτε καν την αυτοκριτική της για την ήττα του 2019 το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, με αποτέλεσμα οι πολίτες να μην δείχνουν εμπιστοσύνη στο ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Αυτά εν ολίγης περιμένουμε να δούμε, πράξεις από τη μία, πρόγραμμα, λύσεις, αποτέλεσμα σε ένα μεγάλο ποσοστό από την κυβέρνηση και μαγικές λύσεις και λόγια, υποσχέσεις, όπως άλλωστε και το 2015 από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα. Κυρία Σφακιανάκη, θέλω και από εσάς ένα πρώτο σχόλιο αναφορικά με το debate των πολιτικών αρχηγών. Ουσιαστικά είναι η ίδια ερώτηση και να κάνω εδώ την επισήμαση ότι η τηλεφωνική σας γραμμή παραμένει ανοιχτή και φυσικά μπορείτε να συμμετέχετε σε συζήτηση οποιαδήποτε στιγμή το θέλετε. Η πρόσβαση είναι φυσικά το ίδιο εύκολη σαν να ήσασταν εδώ στο στούντιο. Ένα πρώτο λοιπόν σχόλιο, κύριε Σφακιανάκη. Κυρία Σφακιανάκη. Έχουμε και το ίδιο επίθετο. Έχουμε το ίδιο επίθετο. Δεν ακούω καλά καταρχήν τον κύριο Ματαλιωτάκη, δεν τον ακούω από πολύ μακριά, δεν ξέρω αν μπορεί να βελτιωθεί αυτό τεχνικά. Θα προσπαθήσουμε να το φτιάξουμε, ναι. Κοιτάξτε να δείτε, σήμερα γίνεται μια συζήτηση εντός εισαγωγικών η λέξη μεταξύ των πολιτικών αρχηγών. Συζήτηση βέβαια δεν είναι κοινές απαντήσεις σε δημοσιογράφους με μια ακολουθούμενη σειρά. Πότε προτεραιότητα με βάση το ποσοστό των κομμάτων, πότε αφήσοντα από το τέλος. Εν πάση περιπτώσει, δίδεται μια προσπάθεια, γίνεται, ώστε οι πολιτικοί αρχηγοί να πούν πράγματα χωρίς να συζητήσουν μεταξύ τους. Αυτό το τεχνικό μέρος νομίζω ότι είναι το ελάχιστο που ενδιαφέρει ένα πολίτη που θέλει να ακούσει πολιτικές θέσεις.
Mm-hmm. Είναι αλήθεια και παρατηρείται και στα πάνελ στα οποία γίνονται σε όλα τα τηλεοπτικά μέσα, τουλάχιστον όσο τουλάχιστον εγώ μπορώ να παρακολουθήσω, αλλού περισσότερο και αλλού λιγότερο, ο μέσος ακροατής ή θεατής διαπιστώνει ότι έχουμε δύο πολιτικές ατζέντες στη χώρα. Έχουμε μία πολιτική ατζέντα εξουσίας που ξεκινάει από τη Νέα Δημοκρατία, περνάει από το ΠΑΣΟΚ, περνάει από το ΣΥΡΙΖΑ, καταλήγει στο ΜΕΡΑ25, έχει ήδη επηρεάσει το κόμμα του κ. Βελόπουλου, και από την άλλη έχουμε μία πολιτική ατζέντα που ξεκινάει και ίσως παραμένει στο ΚΚΕ. Οι διαφορές είναι ουσιαστικές και θεμελιώδεις σε αυτές τις δύο πολιτικές ατζέντες, άσχετα από τυχούσες διαφοροποιήσεις μεταξύ της πρώτης και των κομμάτων που την ακολουθούν. Mm-hmm. Η ουσιαστική τους ταύτιση είναι η εξυπηρέτηση πρωτίστως των στρατηγικών επιλογών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ελληνική κοινωνία, για την ευρωπαϊκή κοινωνία συνολικά αν θέλετε, η οποία έχει οδηγήσει τα πράγματα στην κατάσταση την οποία βιώνουμε σήμερα. Δηλαδή σε μια τρομακτική ακρίβεια, σε μια τεράστια ανασφάλεια για την ειρήνη και για τον πόλεμο και στη χώρα μας, διότι η συμμετοχή της χώρας στους νατοϊκούς και αμερικανικούς σχεδιασμούς, βλέπε βάση της Αλεξανδρούπολης, αποστολή όπλων στην Ουκρανία κτλ., εμπλέκει σαφέστατα τη χώρα σε αυτή τη διαδικασία. Και κυρίως γίνεται ένας καυγάς, κατά τη γνώμη μας, για το πάπλωμα, με την έννοια να βρούμε διαφορές εκεί που δεν υπάρχουν. Ναι. Η εμπειρία από τη Βουλή λέει ότι το 70% των νομοσχεδίων που κατετέθηκαν από τη Νέα Δημοκρατία, που ως κυβέρνηση έχει τον πρώτο λόγο στην νομοπαρασκευαστική διαδικασία, έχουν ψηφιστεί από το ΠΑΣΟΚ. Και επίσης ένα 30% των ίδιων νομοσχεδίων έχουν ψηφιστεί από το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα να υποθέσω ότι βλέπετε σήμερα και οι πολιτικοί αρχηγοί να κλείνουν ένα στομάτι στον άλλον σε αυτή τη συζήτηση που λύγεται. Όπως ακριβώς το είδα να γίνεται και στο debate που έτυχα, είχα την τιμή να συμμετάσχω στο κανάλι, στο Κρήτη TV την Παρασκευή που μας πέρασε, όπου και σημειολογικά, αν το θέλετε, και σχολιάστηκε από πολλούς αυτό. Σιγά σιγά πλησίασαν και τις καρέκλες τους τρεις υποψήφοι και έμεινα εγώ στην άκρα. Και σχολιάστηκε έτσι χαρτολογώντας και από τον κόσμο. Διότι, ας πούμε, εκεί που ήταν τρεις εξίσου σοβαροί υποψήφοι από τα κόμματά τους, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ. Λέτε να ήταν η γλώσσα του σώματος, έτσι δηλαδή. Να έχουμε μια αξιοπρεπέστατη συζήτηση. Mm-hmm. Βοήθησαν σε αυτό, βέβαια, πάρα πολύ και οι συνάδελφοί σας. Ναι, την παρακολούθησα την συζήτηση, ήταν μια ωραία συζήτηση. Δεν είδα πολλές διαφοροποιήσεις να έχουν, παρά μόνο σε θέματα ούτε καν επουσιώδη. Mm-hmm. Σε θέματα ποιος είναι πιο φερέγγιος από τον άλλον. Για την εφαρμογή της ίδιας πολιτικής, δηλαδή. Να μας απαντήσει και ο κύριος Ματαλιωτάκης σε αυτό. Δεν θέλω εγώ να μονοπολίσω τη συζήτηση. Όχι, εγώ κάνω απλά ένα συντονισμό. Ένα τελευταίο που θέλω να πω όμως εδώ είναι, παραδείγματος χάρη, ότι προσπαθήσαμε να αναλωθούμε, να συζητήσουμε για θέματα του πρωτογενούς τομέα. Και πέρα από βαρύγρουπες δηλώσεις και νόμους και λόγους σε σχέση με την παραγωγή του πρωτογενού, την αγροτική που θα πρέπει να τυποποιείται, που θα πρέπει να αποκτήσει brand name, που θα πρέπει να εξάγεται, που χίλια δύο πράγματα. Κανείς δεν μίλησε για το κόστος παραγωγής. Mm-hmm. Και κανείς δεν μίλησε για το πώς η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ουσιαστικά τα λεφτά τα μοιράζει στους μεγαλοαγρότες. Ωραία, βάλτε μια νοοτελεία. Τα μοιράζει στο μέσο παραγωγό. Βάλτε μια νοοτελεία και θα πάμε και σε επιμέρου ζητήματα, όπως είναι το κόστος παραγωγής στον αγροτικό τομέα, που φυσικά είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα και για τους παραγωγούς της Κρήτης. Κύριε Ματαλιωτάκη, ακούσατε τα όσα ανέφερε και ο κύριος Σφαγιανάκης. Αναφορικά λοιπόν και με τον κοινό τόπο που έχετε και τις ομοιότητες και τις διαφορές, τις οποίες το ΚΚΕ τουλάχιστον δεν εντοπίζει σε πολύ βασικά ζητήματα, περισσότερο εντοπίζει ομοιότητες πολιτικές σας με κόμματα τα οποία θα μπορούσατε ενδεχομένως να συνεργαστείτε. Είναι έτσι? Χτίζετε ή γκρεμίζετε γέφυρες συνεργασίας? Κοιτάξτε, είναι θέμα. Ακολουθούμε πολιτικές για να λύσουμε προβλήματα, να αντιμετωπίσουμε την πολύ δύσκολη περίοδο που διανύσαμε. Και μέσα από αυτές τις πολιτικές πρέπει να κριθούμε και από τους πολίτες, αλλά και από τα υπόλοιπα κόμματα, σε περίπτωση που χρειαστεί, απαιτηθεί από τον ελληνικό λαό να συμπράξουμε. Εμείς αντιμετωπίσαμε την πανδημία με κεντρώες πολιτικές. Μάλιστα, η δεξιά πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας μας κατηγόρησε ότι είμαστε και πιο κοντά στο σοσιαλισμό σε πολλές περιπτώσεις από τους ίδιους τους σοσιαλιστές. Επιδοτήσαμε τους εργαζόμενους, επιδοτήσαμε τις επιχειρήσεις.
Παγώσαμε τα δάνεια των επιχειρήσεων, πληρώσαμε τα περισσότερα, το μεγαλύτερο ποσοστό των ενοικίων από τους ιδιοκτήτες των ενοικίων, αλλά βρήναμε τις επιχειρήσεις όσον αφορά τα ενίκια. Αυτές οι πολιτικές είναι κεντρώες. Το ότι αγκαλιάσαμε το σύνολο του ελληνικού λαού με αυτά τα μέτρα, παίρνοντας εργαλεία, αν θέλετε, από την κεντρώα εργαλειοθήκη της κοινωνίας, αυτό μας φέρνει πιο κοντά και μας φέρνει κυρίαρχους στο χώρο του κέντρου, και γι' αυτό βλέπουμε και το ΠΑΣΟΚ να μην έχει πολύ μεγάλα περιθώρια για άνοδο, αλλά και το ΣΥΡΙΖΑ να μην μπορεί να διαχειριστεί όπως θα ήθελε, και γι' αυτό ψήφισε εξάλλου και το νόμο της απλής αναλογικής, να μην μπορεί λοιπόν να διαχειριστεί τις ψήφους του κέντρου και της κεντροαριστεράς. Το γεγονός ότι σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση δεν έχουμε κάτι να μας χωρίζει όπως αυτό της αναμέτρησης του 2012, όπου και τότε υπήρχαν σενάρια και έγινε τελικά και συγκυβέρνηση, είναι ότι δεν έχουμε την διαφορά του μνημονίου. Έχουμε και τα τρία κόμματα, και το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, έχουν ψηφίσει μνημόνια και έχουν κριτές τους πολίτες για το αν θα συνεργαστούν και με ποιο κόμμα θα συνεργαστούν, και για το αν δεν συνεργαστούν με κάποιο κόμμα. Με την εμπειρία του παρελθόντος που αναφέρατε κι εσείς, με τη Νέα Δημοκρατία να έχει συνυπάρξει στο παρελθόν λοιπόν με το ΠΑΣΟΚ, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρατηρούμε ότι τα τελευταία 24 ώρα επιχειρεί να αποκλείσει οποιοδήποτε σενάριο συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, γιατί θα πει κάποιος, το κάνει καθαρά για επικοινωνιακούς λόγους, για να συσπυρώσει το κομματικό του ακροατήριο και τους ψηφοφόρους, ή όντως δεν μπορεί να βρει ένα κοινό τόπο που βρέθηκε στο παρελθόν? Η μεγάλη διαφορά με το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη, όπως λέει ο ίδιος πρωθυπουργός, είναι στο ότι δεν μπορεί ένα κόμμα του 8% να μπορεί να θέλει να επιλέξει πρωθυπουργό της χώρας. Έτσι, από εκεί και έπειτα θα κριθεί η διαδρομή και του ενός κόμματος και του άλλου, του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, αν χρειαστεί, που θεωρώ ότι δεν θα χρειαστεί, γιατί ο ελληνικός λαός θα δώσει την εντολή για σχηματισμό κυβέρνησης από την πρώτη Κυριακή, και θα υποδείξει ποιον θέλει για πρωθυπουργό και ποιο κόμμα να οδηγηθεί σε αυτοδυναμία, και αυτό θα είναι η Νέα Δημοκρατία από ό,τι δείχνουν και οι μετρήσεις αλλά και η δική μας αίσθηση. Από εκεί και έπειτα διαφορές όπως αυτές του παρελθόντος δεν υπάρχουν, και αν υπάρχουν θα πρέπει για το όφελος του ελληνικού λαού και της χώρας να καμφθούν όλες αυτές οι αντιστάσεις. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι όπως και να έχουν τα πράγματα, είμαστε περισσότερο πολιτικά όρημοι, ασχέτως τι δηλώνουμε προεκλογικά, όπως είπατε και εσείς, για πολιτικούς λόγους κυρίως, και αυτό είναι μια στρατηγική των μικρών κομμάτων, γιατί πραγματικά έχουν πέσει ανάμεσα σε συμπληγάδες και προσπαθούν να επιβιώσουν και να κρατήσουν τα ποσοστά τους σε ένα επίπεδο. Θεωρώ όμως ότι είναι έτοιμος και ο ελληνικός λαός να δεχτεί τη συγκυβέρνηση περισσότερο από ποτέ. Άρα αναλόγως την εντολή και τη λαϊκή τιμιγορία θα πράξουμε την να δούμε. Να δούμε λοιπόν ποια θα είναι η επόμενη μέρα, και μιλώντας πλέον με ποσοστά την επομένη των εκλογών, θέλω να προχωρήσουμε τη συζήτηση. Έβαλε η κύριε Ματαλιωτάκη, αυτή την φορά θα ξεκινήσω από εσάς. Έβαλε στη συζήτηση ο κύριος Φακιανάκης το κόστος παραγωγής. Το κόστος παραγωγής των αγροτών, το οποίο πραγματικά έχει εκτοξευθεί τα τελευταία χρόνια. Οι ίδιοι αδυνατούν να συνεχίσουν την παραγωγή. Ο παραγωγικός κόσμος της Κρήτης έχει διαμαρτυρηθεί πολλές φορές ότι χρειάζονται περισσότερες πολιτικές ενίσχυσης λοιπόν του παραγωγικού κόσμου. Τι απαντάτε και τι τους θέτετε? Σαφώς. Τώρα και λίγο πριν τις εκλογές και για την επόμενη μέρα. Σαφώς έχει δίκιο, και είναι και μάλιστα και πολύ ενημερωμένος ο φίλος, ο Μιχάλης Βαγιανάκης, και του δίνω συγχαρητήρια για αυτή την επισήμανση, αν την έκανε και τηλεοπτικά και που την κάνει και σήμερα. Διότι υπάρχουν καλλιέργειες πια στην Κρήτη που αναρωτιόμαστε και ως επιστήμονες, κυρία Σφακιανάκη, και μάλιστα έχουμε καταθέσει και μία πρόταση στην περιφέρεια Κρήτης από το ΕΛΜΕΠΑ, για να δούμε αν τελικά και ποιες καλλιέργειες είναι συμφέρουσες για να τις ακολουθούν οι αγρότες μας. Δηλαδή, συμφέρει κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει 500 ρίζες ελιές και κατοικεί στο Ηράκλειο να τις καλλιεργήσει αν βρίσκονται στη Μεσαρά? Το κόστος παραγωγής πια έχει φτάσει σε τέτοια επίπεδα που ίσως είναι απαγορευτικό, εάν το δούμε καθαρά ως επάγγελμα και όχι ως μια συναισθηματική δραστηριότητα που βγάζουμε για το λάδι της χρονιάς μας. Ναι, έτσι. Δεν μιλάμε για τους ανθρώπους οι οποίοι το έχουν συμπληρωματικό έσοδο, αλλά σωστά. Για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να επιβιώσει ένας αγρότης με την κατάσταση που επικρατεί σήμερα όσον αφορά τον κλάδο αυτού του πρωτογενούς τομέα.
διότι είναι και τα μεροκάματα, αν θέλετε, τα εργατικά δεν δηλώνονται, άρα η εφορία παίρνει και δεν επιστρέφει στους αγρότες τα αναμενόμενα, τα κόστη παραγωγής, τα καύσιμα πολύ αυξημένα. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι οι αγρότες δοκιμάζονται. Το ζήτημα είναι τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, βέβαια. Έτσι, η δική μου άποψη, και νομίζω ότι αυτό θα καταφέρω και να το μεταφέρω στα κέντρα των αποφάσεων την επόμενη μέρα, είναι ότι θα πρέπει να διαχωρίσουμε τους αγρότες, να τους ενισχύσουμε, και τους καθαρά αγρότες όμως, έτσι, αλλά και αυτούς οι οποίοι ασκούν αγροτικές δραστηριότητες, να τους ενισχύσουμε για αυτή τη δραστηριότητά τους. Όπως το ίδιο θα πρέπει, κυρία Σφακιανάκη, να κάνουμε και για τον τουρισμό. Για τον τουρισμό, για παράδειγμα. Θα πάμε στον τουρισμό αμέσως μετά. Θέλω όμως και ο κύριος Σφακιανάκης λίγο να μπει στο κομμάτι της συζήτησης, γιατί έθεσε ο ίδιος για το κόστος παραγωγής και αν σας καλύπτει τα όσα λέει το κυβερνών κόμμα, κύριε Σφακιανάκη, και αν τελικά. Και ποια είναι η απάντηση που πρέπει να δώσουμε στους παραγωγούς μας για να τους ενισχύσουμε και να μείνουν στην παραγωγή. Θα μου επιτρέψετε να κάνω πρώτα ένα σχολιασμό για τα προηγούμενα. Βεβαίως. Το προηγούμενο. Εγώ καταρχήν τιμώ τον πολιτικό που προσπαθεί να πει, τουλάχιστον με πείθε εμένα ή ας περιπτώσει μου δημιουργεί την εικόνα ότι λέει αλήθεια. Χαιρετίζω λοιπόν αυτά τα οποία είπε ο κύριος Μεταλλιωτάκης ως ειλικρινής προθέσεις συνέβρεσης των τριών κομμάτων εξουσίας, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, στα πλαίσια μιας ακολουθηθήσας κεντρώας πολιτικής. Σηματοδοτείται η ειλικρίνεια του κ. Μεταλλιωτάκη από τις εξάρσεις του κ. Τσίπρα για το τι προσέφερε η οικογένεια Καραμαλή στην Ελλάδα ή για το ποιος έχει την πατρότητα, την κληρονομιά της πολιτικής του Ανδρέα Παπανδρέου. Είναι λογικές οι αντιδράσεις του ΠΑΣΟΚ ότι εμείς την έχουμε και πάει λέγοντας, αλλά όλα αυτά καταδεικνύουν και αποδεικνύουν ότι κάπου έχει χαθεί η ντροπή, με την έννοια πια, το λέω τώρα εγώ αυτό, με την έννοια της αποκαλύπτεται σιγά σιγά το πολιτικό παιχνίδι πώς γίνεται. Και αποκαλύπτεται στα πλαίσια της εφαρμογής των συντηρητικών επιλογών. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Το βλέπουμε σήμερα να ξεδιπλώνεται στα μάτια μας. Πιθανόν να το επιβεβαιώσουμε πλήρως το βράδυ. Και προσέξτε τι είπε ο κ. Μεταλλιωτάκης, το οποίο το κρατάω τουλάχιστον εγώ. Εθνικοί λόγοι θα επιβάλλουν μια συνεργασία ή επιβάλλουν μια συνεργασία αν δεν υπάρχουν αυτοδυναμίες. Και μην ξεχνάτε ένα πολύ πρόσφατο άρθρο που το είδα στο διαδίκτυο. Ο Κιλιτζάρογλου μπορεί να έρθει στην Τουρκία, αλλά δεν σημαίνει ότι θα αλλάξει η τουρκική επιθετική πολιτική. Να δείτε πως αρχίζουμε σιγά σιγά να απαριθμούμε και τους λόγους. Περνάμε τώρα στο κόστος παραγωγής και τους αγρότες και όλα αυτά. Η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, όλοι. Πιστεύω ότι το κάνουμε σαν ΚΚΕ όσο μπορούμε, μεγάλο με τις δυνάμεις μας. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε στο πεδίο, και το πεδίο ξεκαθαρίζεται πώς. Δεν ξεχνάμε να πούμε στους αγρότες, δεν ξέρω αν το κάνει μια δημοκρατία, ότι η στόχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να τους εξαφανίσουν. Δεν είναι. Ούτε να τους διατηρήσουν, ούτε να τους βρουν άλλες καλλιέργειες, ούτε να τους δώσουν πραγματικές ενισχύσεις, ούτε να τους βοηθήσουν με το κόστος παραγωγής, ούτε να τους βοηθήσουν με τον τρόπο διακίνησης των προϊόντων. Αυτές είναι πολιτικές χαραγμένες για την Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ πριν γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν ήταν ακόμα ΕΟΚ. Ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας που κάποιος πληρωνόταν για να μην δουλεύει. Γιατί αυτό το χαρακτήρα πήραν οι επιδοτήσεις. Απαράδεκτο στη λογική ότι με τον τρόπο που διακινούνταν οι επιδοτήσεις τελικά αναιρούσαν και τον ετυμολογικό τους χαρακτήρα. Δηλαδή, σε βοηθώ να κάνεις κάτι. Εδώ το μόνο που σου κάνουν είναι με τον τρόπο που τις διαχειρίζεται ο οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ο οργανισμός του κράτους στην Ελλάδα. Είναι σε βοηθάω να μην δουλεύεις ο μικρός αγρότης. Τη κόβω για να σε εκβιάσω, για να σε οδηγήσω στην ανεργία, γιατί δεν σου βελτιώνω τίποτα άλλο. Δείτε τα αιτήματα του αγροτικού κινήματος. Τι από αυτά έγινε δεκτό. Εγώ δεν αμφιβάλλω την ειλικρίνεια του κυρίου. Πέρα όμως από τις ευρωπαϊκές πολιτικές και το κομμάτι αυτό, οι εθνικές πολιτικές πώς μπορούν να ενισχύσουν. Αυτό θέλω να σας πω. Ναι. Αυτό, εκεί θέλω να περάσω τώρα. Δεν αμφιβάλλω καθόλου για την ειλικρίνεια του κυρίου Μεταλλιωτάκη, το πιστεύω. Ότι θα προσπαθήσει ή θα μεταφέρει, θα ολοκληρώσει κιόλας τον προβληματισμό του μέσου αγρότη της Κρήτης στα κέντρα εξουσίας. Δεν το αμφιβάλλω γι' αυτό. Το θέμα όμως είναι ότι τα κέντρα εξουσίας έχουν ήδη αποφασίσει. Άδικος κόπος θα είναι να πάει ένας άνθρωπος ο οποίος στηρίζει τα κόμματα εξουσίας, τα κέντρα εξουσίας, και να τους πει λάβετε υπόψη τον αγρότη. Δεν θα αναιρέσουν τα κόμματα εξουσίας στην πολιτική τους. Δείτε πώς εξελίσσεται η τελευταία ΚΑΠ. Η τελευταία ΚΑΠ άρχισε να μιλάει για επαγγελματίες αγρότες.
επαγγελματίας αγρότης υπό τις συνθήκες στις οποίες ζούμε σήμερα. Με την τόση έλλειψη στην υποδομή, αγροτευτικά έργα, διαχείριση νερού, δρόμους, οτιδήποτε, κόστος των φαρμάκων, μη προώθηση των βιολογικών καλλιεργειών, γιατί η βιολογική καλλιέργεια, ξέρετε, δεν μπορεί να γίνει αποτελεσματικά. Δεν μπορεί το ένα χωράφι του και στη μέση να μην ψεκάζει και να ψεκάζουν οι διπλανοί. Γιατί αμέσως επηρεάζει το βιολογικό, η βιολογική καλλιέργεια. Και αυτά όμως, εγώ σαν δικηγόρος μιλάω τώρα, που έχω κάνει ομάδες παραγωγών, βιοκαλλιεργητών κλπ. Δεν τα λύνει. Δεν τα λύνει ο νόμος αυτά τα θέματα. Mm-hmm. Γιατί αν πάμε με την κλασική προσέγγιση του αστικού δικαίου, παραδείγματος χάρη, μόνο αντιδικία θα δημιουργήσουμε στους παραγωγούς. Όχι κοινή προσπάθεια. Δείτε πώς κατάντησαν οι συνεταιρισμοί. Δεν μιλάω μόνο για τις ευθύνες του Πασόκ, το οποίο εξευτέλησε κάθε έννοια συνεταιριστικής αλληλεγγύης. Δεν μιλάω για τις ανάλογες ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά δείτε πώς δημιουργούνται οι συνεταιρισμοί με τη μορφή των ομάδων παραγωγών. Δηλαδή, επιδοτούμενοι διοικητικοί μηχανισμοί και επιδοτούνται για τη διοίκηση, όχι για την παραγωγή, οι οποίοι θα έρθουν να αντικαταστήσουν αυτά τα σχήματα, να μην τα χαρακτηρίσω, που προϋφίστανται και καταστράφηκαν από την περίοδο διακυβέρνησης του Πασόκ με τα δαλασσοδάνεια, με τις εκκλησιασμούς, με την απογοήτευση των ανθρώπων. Πρώτον λοιπόν, ας κρατήσουμε λοιπόν αυτό, ότι αυτά είναι σχεδιασμένα. Ωραία, να κλείσουμε εδώ το κομμάτι. Ναι, ολοκληρώστε, κύριε Σφαγιανάκη. Και δεν θέλω να καταχρωστώ του χρόνου, αλλά επιτρέψτε μου μια λέξη. Για να αλλάξει αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να αλλάξει με τις συγκεκριμένες πολιτικές απόψεις. Αυτές οι πολιτικές απόψεις μας οδήγησαν εδώ. Αυτές οι φιλοσοφικές, οι τεχνοκρατικές κλπ. Προσεγγίσεις που ξαναλέω γίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν θέλετε να πούμε σε παραδείγματα, μπορούμε να πούμε από φεδρά. Κύριε Ματαλιωτάκη, είπαμε ότι θα ανοίξουμε τώρα το κομμάτι του τουρισμού. Ένας τουρισμός που ναι μεν πάει καλά, είναι το δυνατό μας χαρτί, η ισχυρή μας βιομηχανία, όπως έχουμε μάθει να λέμε όλα αυτά τα χρόνια, έχει όμως και πολλά προβλήματα. Και δεν θα πάω στο κομμάτι των υποδομών, γιατί αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Θα πάω στο κομμάτι του ανθρώπινου δυναμικού. Από την πλευρά των συνθήκων εργασίας, βλέπουμε το τελευταίο διάστημα έτσι και ρεπορτάζ που έχουν να κάνουν με τους ξενοδοχοϋπαλλήλους ότι υπάρχουν δύσκολες συνθήκες μέσα στα ξενοδοχεία, όχι σε όλα, έτσι για να προλάβω και ενδεχομένως κάποια ένσταση σε αυτό. Ή έχουμε διασφαλίσει τους τρόπους και τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων. Και το λέω αυτό γιατί τα παράπονα είναι πολλά, ακόμη και για την επιθεώρηση εργασίας, για το πώς τελικά προστατεύουμε τους ανθρώπους οι οποίοι βάζουν πλάτη κάθε χρόνο στον τουρισμό μας. Κοιτάξτε, το ανθρώπινο δυναμικό για τους σύγχρονους ανθρώπους της διοίκησης και προφανώς και για τον τουρισμό είναι το α και το ω, είναι το σημαντικότερο στοιχείο κάθε κλάδου και κάθε βιομηχανίας και κάθε, αν θέλετε, κλάδου παροχής υπηρεσιών όπως είναι ο τουρισμός. Το γεγονός ότι τα προηγούμενα χρόνια δουλεύαμε με μοντέλα ότι παίρνουμε κάποιους εργαζόμενους και τους δίνουμε 1000 ευρώ ας πούμε το μήνα ή λιγότερο, δουλεύουν 5-6 μήνες και μετά μπαίνουν 2 μήνες με 3 στο Ταμείο Ανεργίας, άρα παίρνουν σύνολο 6-7.000 το χρόνο, τα οποία δεν τους φτάνουν για να ζήσουν, και το λέω έτσι λαϊκά γιατί πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε τα πράγματα στη βάση τους, έτσι. Και οι άνθρωποι αυτοί δούλευαν ένα χρόνο κατά ανάγκη και μετά έφευγαν και πήγαιναν κάπου αλλού να εργαστούν χωρίς να έχουν την απαραίτητη εκπαίδευση, χωρίς να έχουν ουσιαστικά πάρει από την εργασία τους κάτι, απλά μόνο 5-6 χιλιάδες ευρώ για όλο το χρόνο. Αυτό πρέπει να σταματήσει, κυρία Σφακιανάκη. Πρέπει να δημιουργήσουμε εργαζόμενους τουρισμού, τους οποίους τους ασφαλίζουμε όλο το χρόνο, τους έχουμε με σωστούς μισθούς και σε σωστές συνθήκες εργασίας να εργάζονται με αυστηρούς ελέγχους, και φυσικά να τους εκπαιδεύουμε τους μήνες τους οποίους δεν εργάζονται και είναι ασφαλισμένοι στο Ταμείο και πληρώνονται από το Ταμείο Ανεργίας, ούτως ώστε να επιστρέψουν στον τουρισμό, να πάρουν και τα χρήματα που πρέπει, να διεκδικήσουν παραπάνω, να έχουν παραπάνω εκπαίδευση, να μάθουν ξένες γλώσσες, να μάθουν να σερβίρουν, να μάθουν να φτιάχνουν ποτά αν είναι μπάρμαν, να μάθουν να είναι σωστότερες καθαρίστρες, σωστότερες καμαριέρες, αν είναι διοικητικά στελέχη, να μάθουν διάφορους κανόνες διοίκησης και να μπορούν να είναι ανταγωνιστικοί. Για να είναι ανταγωνιστικότερο,
το προϊόν μας. Άρα, λοιπόν, άρα λέτε και ενίσχυση της, του, εκπαιδευτικού τομέα. Βεβαίως, στο οποίο εκεί έχουμε προβλήματα, κύριε Ματαρίνα. Δεν λογίζεται στην σημερινή εποχή εργαζόμενος ο οποίος να μην εκπαιδεύεται τους μήνες στους οποίους κάθεται και πληρώνεται. Έτσι. Αλλά εδώ οι άνθρωποι δεν κάθονται και πληρώνονται. Εδώ είναι 2 με 3 μήνες στο Ταμείο Ανεργίας μόνο. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη παράληψη των τελευταίων κυβερνήσεων. Άρα συμφωνείτε και στην επέκταση του Ταμείου Ανεργίας. Βεβαίως και στην επέκταση, αλλά με εκπαίδευση όμως. Mm. Και αν επιστρέψουν στον τουρισμό, να πάρουν και τα χρήματα που πρέπει. Έτσι, mm-hmm. Δηλαδή, να υπάρχει ένα ποσό το οποίο θα υπολείπεται από την πληρωμή και αν επιστρέψει στον τουρισμό και όλη αυτή την εκπαίδευση και την εμπειρία την μεταφέρει ξανά στον τουρισμό και την ρευστοποιήσει, να πληρώνεται από το κράτος αυτά που θα πρέπει να πάρει ο εργαζόμενος. Έτσι θα δημιουργήσουμε ανταγωνιστικούς εργαζόμενους, έτσι θα αναπτυχθεί και εσωτερικά, αν θέλετε, το κομμάτι του τουρισμού. Οι ίδιοι άνθρωποι αυτοί θα είναι καλύτεροι, θα μπορέσουν να ζητήσουν περισσότερα και θα αποδώσουν και περισσότερα για τους ιδιοκτήτες των ξενοδοχείων και των επιχειρήσεων. Mm-hmm. Μέχρι σήμερα όμως στον τουρισμό πηγαίνουν ή κάποιοι καλά εκπαιδευμένοι και καλώς αμοιβόμενοι και κάποιοι άλλοι από ανάγκη. Δυστυχώς από ανάγκη. Γιατί και οι συνθήκες δεν ήταν οι κατάλληλες σε πάρα πολλούς τομείς, σε πάρα πολλά καταλήματα ή υπηρεσίες, ή τα χρήματα δεν ήταν αρκετά για να μπορεί κάποιος να πει ότι εργάζομαι, δουλεύω με υπερορίες, δουλεύω με μια πολύ απαιτητικές όρους, με πολύ απαιτητικούς όρους και δεν με φτάνουν να ζήσω. Έτσι. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε κάποια στιγμή αυτό το πρόβλημα, διότι αν δεν το αντιμετωπίσουμε θα φτάσουμε να δουλεύουμε με αλλοδαπούς τα ξενοδοχεία μας, όπως πολύ φοβάμαι ότι αρχίζει να γίνεται σιγά σιγά αυτό. Θα χάσουμε το πλεονέκτημα της κριτικής και ελληνικής φιλοξενίας και μην ξεχνάμε ότι η γείτονα χώρα, η Τουρκία, έχει εκατοντάδες χιλιόμετρα με ξενοδοχεία. Εμείς δεν έχουμε τέτοιες υποδομές και το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα είναι οι άνθρωποι, το ανθρώπινο δυναμικό, η φιλοξενία μας, η σωστή συμπεριφορά μας. Μάλιστα. Κύριε Σφακιανάκη, ο κύριος Μαδαλιτάκης έβαλε κάποια ζητήματα σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι του τουρισμού. Είτε αυτό είναι η κατάρτιση, είτε είναι και η επέκταση του Ταμείου Ανεργίας. Το δικό σας σχόλιο θέλω πάνω σε αυτά που ακούσατε. Ακούσα. Καταρχήν νομίζω ότι υποτιμούμε το ίδιο το αντικείμενο του τουρισμού σαν ένα μοχλό, σαν ένα κομμάτι της οικονομίας, αν περιορίσουμε τη συζήτησή μας, αν έχουμε πολλούς ή λιγότερους ξένους κάθε χρόνο. Mm-hmm. Όταν λέμε τουρισμό, δηλαδή όταν λέμε αναψυχή του εργαζόμενου, εννοούμε συγκεκριμένες χρονικές περίοδες που ο εργαζόμενος, καταρχήν ο ντόπιος και κατ' επέκταση ο ξένος, θα έχει τη δυνατότητα να απελευθερώσει, να απελευθερωθεί από την εργασία, να ξεκουραστεί, να ανακτήσει την εργατική του δύναμη. Παρατηρείται λοιπόν το εξής. Το 2001, για να λέμε και τώρα και οι ευθύνες σας μιλήσουμε, με τον 2932 του ΠΑΣΟΚ ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία για την άρση του καμποτάζ στην ναυσιπλοεία. Αυτό τι σημαίνει, τι είχε σαν αποτέλεσμα την μονομερή εκ μέρους των εφοπλιστών αύξηση σε υπέρογκα ποσά, 45% μόνο τα τελευταία 2 χρόνια, των εισιτηρίων. Για να μεταβεί κάποιος Έλληνας ή και ξένος σε χώρους τουριστικούς, σε χώρους αναψυχής που είναι τα νησιά, παραδείγματος χάρη. 2. Υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια από τη Νέα Δημοκρατία και μάλιστα τελευταία να επιβληθεί η εξαήμερη εργασία στους εργαζόμενους στον τουρισμό, παραβιάζοντας και την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Είναι γνωστό ότι οι διαμαρτυρίες για την επιθεώρηση εργασίας γίνονται, αλλά γίνονται από τους εργαζόμενους σε περιπτώσεις κραυγαλαίες που δυστυχώς δεν παίρνουν το δρόμο που θα έπρεπε. Είναι τόσες πολλές οι καταγγελίες ότι οι εργοδότες τους ζητάνε πίσω τα επιδόματα και τα δώρα από την εργασία τους, απειλώντας του ότι δεν θα τους ξαναπροσλάβουν, που είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που δείχνει και τη φιλοσοφία που επικρατεί στην εργοδοσία του τουρισμού. Και τι γίνεται μετά τις καταγγελίες αυτές και κατά πόσο προχωράνε τα ζητήματα? Εσείς που είστε δημοσιογράφος με ρωτάτε. Mm-hmm. Εγώ που είμαι δικηγόρος δεν ξέρω να σας απαντήσω. Δεν έχω δει πάντως πολλούς ξενοδόχους από αυτούς που καταγγέλθηκαν να έρχονται στο
δικαστήριο κατηγορούμενοι. Δεν έχω ακούσει από συναδέλφους ότι έχουν να προσφύγουν κατά πράξεων επιβολής προστήμων διοικητικών. Δεν έχω ακούσει τίποτα από όλα αυτά. Mm. Πρώτα απ' όλα λοιπόν έχουμε ένα στοιχείο φιλοσοφίας των εργοδοτών που έχει να κάνει με πολύ πραγματικές καταστάσεις στις σχέσεις με τους εργαζόμενους. Δύο, από το προϊόν που οι εργοδότες έχουν από τα μεγάλα τουριστικά γραφεία του εξωτερικού, τα οποία μπορεί να φαλήρουν και να καταστρέψουν τους εργοδότες, γιατί αυτό είναι το παιχνίδι του καπιταλισμού. Έχουμε ένα ελάχιστο ποσό που πάει στους εργαζόμενους. Οι οποίοι εργαζόμενοι εργάζονται υπό συνθήκες γαλέρας, δηλαδή δίπλα στα καταπληκτικά δωμάτια με ερκοντήσεων στη Μύκονο και αλλού, βρίσκονται κοντέινερ τα οποία δεν έχουν ερκοντήσεων για να διαμένει στον καύσωνα ο μπάρμαν, ο οποίος θέλουμε να εκπαιδεύσουμε κιόλας, με 400 ευρώ το μήνα, και αν πάρει από τα χαρτιλίκια, άλλα 400 είναι πάρα πολύ ευτυχής. Και αυτό δεν το αντιμετώπισε κανείς, ενώ έχει καταγγελθεί. Έχουμε μία έκρηξη τουριστικής στην Ελλάδα. Συνέπεια της έκρηξης τουριστικής αυτής της μορφής που περιγράφω μέχρι τώρα δεν είναι μόνο η αδυναμία και η μείωση του ποσοστού των Ελλήνων που πάει διακοπές, γιατί βέβαια ο κοινωνικός τουρισμός είναι κάτι ξένο προς τη λογική μας. Κάτι ξένο προς την υποχρέωση του κράτους να παρέξει στον εργαζόμενο, στον συνταξιούχο, στον δημόσιο υπάλληλο τη δυνατότητα να ξεκουραστεί. Έχουμε μείωση του χρονικού διάστημα του εσωτερικού τουρισμού. Άρα λέτε ότι θα πρέπει να δούμε και αυτό το κομμάτι, δηλαδή την αύξηση του εσωτερικού τουρισμού. Μα νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο αυτό. Αυτό είναι το κομμάτι το οποίο αφήνει χρήματα, το ξέρουν όλοι. Δεν κυκλοφοράνε οι Έλληνες με βραχιολάκια. Αυτό είναι το κομμάτι που δεν κλείνεται στα ξενοδοχεία, γιατί έχει φίλους, γιατί έχει ενδιαφέροντα ιστορικά, γιατί έχει ενδιαφέροντα πολιτιστικά, γιατί έχει λιλουδόξους. Γιατί μπορεί να είναι όλο το χρόνο και να μην έχουμε ανάγκη να έκλεισα τα ξενοδοχεία την περίοδο το εξάμηνο που τα κλείνουμε. Θέλω να πω, είναι άλλη μορφή σχεδιασμού χρειάζεται. Αλλά για να γίνει άλλη μορφή σχεδιασμού, δεν μπορεί να γίνει με αυτό το σύστημα. Παραδείγματος χάρη, εχθές το Συμβούλιο Επικρατείας αποφάσισε ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε ιδιωτικές παραλίες. Σας λέω λοιπόν, ξεκινήστε από όποιο σημείο μετά το αεροδρόμιο θέλετε και πείτε μου, όπου υπάρχει μεγάλο ξενοδοχείο, ποιος 5 κακομοίρης μπορεί να πάει να κάνει μπάνιο στην παραλία του? Δεν είναι μόνο το εμπόδιο που προφανώς έχουμε τείχους μέχρι τη θάλασσα, προφανώς έχουμε σηματοπλέγματα μέχρι τη θάλασσα. Είναι το κλίμα της ιδιοκτησίας που διαμορφώνεται. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που δεν έχει να κάνει με τη χρήση της θάλασσας. Έχει να κάνει με μια καταστροφή του περιβάλλοντος, με τον τρόπο που βλέπουμε τις φωτογραφίες, με τις ομπρέλες όπου κάθε τετραγωνικό μέτρο παραλίας πληρώνεται ακριβά. Και πάει λέγοντας. Και καταστρέφει το περιβάλλον, γιατί το περιβάλλον, ξέρετε, δεν είναι μόνο η άμμος που πρέπει να παραμείνει καθαρή. Είναι η αισθητική του περιβάλλοντος πάνω απ' όλα, η οποία πρέπει να μείνει αλόβητη. Εγώ δεν θα πάω στη Χαλκιδική για να δω μόνο τα πράσινα νερά της Χαλκιδικής, τα διαβιέστατα. Θέλω να δω και αυτή την παραλία να μην είναι στεγασμένη ή να μην μου έχουν αφήσει 150 τετραγωνικά που θα είμαστε ο ένας πάνω στον άλλο, γιατί δεν θέλουμε να πληρώσουμε 25 ευρώ την ομπρέλα. Αυτά είναι ζητήματα που δεν μπορεί να τα λύσει η Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορεί να τα λύσει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορεί να τα λύσει ο ΠΑΣΟΚ. Και δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα, γιατί δεν συνάδει με τις μέχρι τώρα ακολουθούμενες πολιτικές. Αυτές οι πολιτικές αποτελούν συγκρούσεις και συγκρούσεις σε σταθερή φιλολαϊκή κατεύθυνση, όπου γίνεται η επιλογή. Ή με τον εφοπλιστή θα είσαι, ή με τον ταξιδιώτη. Ναι. Ή με τον μεγαλοξενοδόχο θα είσαι, ή με τον απλό πολίτη που θέλει να ξεκουραστεί. Ξεκάθαρο. Θέλω, κάνει τις επιλογές. Θέλω να προχωρήσουμε λίγο τη συζήτηση, κύριε Σφαγιανάκη, και να πάμε λίγο και στο κομμάτι των υποδομών. Και θα ζητήσω από εσάς πρώτα το σχόλιο αυτό, σε ό,τι έχει να κάνει με το βόρειο δικό άξονα Κρήτης. Το τελευταίο διάστημα, λοιπόν, έχει βγει στην επιφάνεια και ο τρόπος χρηματοδότησης του βόρειο δικό άξονα Κρήτης. Γίνεται μεγάλη συζήτηση και για τα διόδια τα οποία θα καλούνται να πληρώσουν οι κριτικοί. Υπάρχει λοιπόν η συζήτηση εδώ στο κατά πόσο τελικώς ήταν αναγκαία ή όχι η χρηματοδότηση με τέτοια μορφή και αν θα μπορούσαμε να την έχουμε αποφύγει ή όχι. Και για να προλάβω και τους δύο κυρίους εδώ της πολιτικής, φαντάζομαι ότι συμφωνούμε όλοι εξ αρχής ότι είναι ένα έργο το οποίο φυσικά οφείλει να το έχουν οι κριτικοί και είναι ένα αναγκαίο έργο. Το θέμα όμως είναι κάτω από ποιες συνθήκες και κάτω από ποιους όρους γίνεται, κύριε Σφακιανάκη. Κοιτάξτε, σήμερα, από όσο τουλάχιστον μπορώ να ξέρω, ή εχθές, δεν θυμάμαι τώρα, δεν έχει νόημα ημερομηνία, γιατί είναι εντελώς πρόσφατο. Ναι. Ο αρμόδιος υπουργός εξέφρασε τη χαρά του κόμματός του, ας το πούμε,
με τη λογική που το, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο κύριος Καραγιάννης, ναι, για τη σύμβαση παραπόρησης του ΟΑΚ. Μιλάμε για το κομμάτι Χανιά Ηράκλειο, ύψους ενός δισεκατομμυρίου, προσέξτε, 1,75 δις, δεν το λέει, δεν το δίνει η δις ολόκληρο, λένε 1,75, ενώ είναι 1,750 εκατομμύρια ευρώ. Η όμιλη ήταν η Τέρνα, ο Μυτιλινέος, και η Άκτορος, η Άκτορ μαζί, και η Άβαξ Έξης και η Μερίδια μαζί. Αυτοί οι άνθρωποι μέσα σε 4 χρόνια πρέπει να κάνουν ένα έργο με δανειοδότηση αυτού του ύψους. Δεν βάζω εγώ ούτε τι επικαιροποίησης μελετώ θα κάνουν, ούτε τι παραπάνω μπορεί να βγάλουν τα υλικά ή οι αστοχίες, δεν ξέρω, δεν τα εξάλλω. Για να πληρωθούν αυτά τα 2 δισεκατομμύρια ουσιαστικά, για πείτε μου σας παρακαλώ, πότε θα τελειώσουν τα διόδια? Και τι διόδια θα είναι αυτά? Γι' αυτό το Υπουργείο, ο αρμόδιος υπουργός Γεώργιος Καραγιάννης, δεν χαίρεται ιδιαίτερα. Δηλαδή δεν βγαίνει άχνα. Γιατί ένα τέτοιο έργο, αφού δεν γίνεται μέσω των δημοσίων επενδύσεων, θα απαιτήσει αντισταθμιστικά ωφέλη, τα οποία δεν είναι μόνο τα διόδια. Είναι η επετάλευση των παροδίων περιοχών που έχουν εμπορικό χαρακτήρα. Είναι η εκμετάλλευση άλλων πραγμάτων μέσα σε αυτό το έρμο κράτος, αφορώ απαλλαγών και τα λοιπά. Είναι δηλαδή, αν θέλετε, μέσα στο παιχνίδι ξανά του συστήματος. Προφανώς δεν θα μπορούσε να είναι εκτός. Ένα έργο αναγκαίο για την Κρήτη, ναι, αναγκαίο για την ασφάλεια πρώτα απ' όλα του κριτικού. Δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο εφόσον ο κριτικός χαρατσωθεί για αυτό το έργο. Και ή όχι. Οι κουβέντες τώρα ότι θα πληρώνουν μόνο οι τουρίστες, μετά θα απαντήσει κάποιος πάλι του ίδιου πολιτικού χώρου. Ναι, μωρέ, αλλά θα χάσουμε τον τουρισμό έτσι. Δηλαδή, βλέπετε πώς το παιχνίδι στήθηκε. Υπήρξε η εκτίμηση και μπαίνουμε σε μια διαδικασία όπου πλέον τα χρήματα θα φεύγουν από την τσέπη του φτωχού και θα φεύγουν ακόμα περισσότερο, με μεγαλύτερη ταχύτητα δηλαδή. Ναι. Το ίδιο θα συμβεί με τον νότιο οδικό άξονα, αν ποτέ τελειώσει ο σχεδιασμός του. Το ίδιο θα συμβεί και στις καθέτες. Και θυμάμαι μια φορά που καμάρωνε κάποιος φίλος μου αγαπημένος τότε. Τι έργα βλέπαμε στην Αθήνα με την Αττική Οδό, αλλά από την Αθήνα μέχρι την Κόρυφο είχαμε δώσει 57 ευρώ το 2007. Να απαντήσει. 57 ευρώ δεν ήταν το εισιτήριο, ναι, αν βγαίναμε με το πιο θα ήταν φθηνότερο. Να απαντήσει και ο κύριος Ματαλιωτάκης, για να του δώσουμε έτσι και το χρόνο και εκείνου. Λοιπόν, ακούσατε την κριτική, ναι, που σας ασκεί το ΚΚΕ και επικεντρώνεται ότι τελικώς ήταν μια πολιτική απόφαση να γίνει με αυτόν τον τρόπο, ότι δεν αναζητήθηκαν τρόποι για να μην γίνει μέσω αυτής της χρηματοδότησης. Καταρχάς θα πρέπει να δημιουργηθεί ο νέος οδικός άξονας, να κατασκευαστεί το ταχύτερο δυνατό και να σταματήσουμε να έχουμε απώλειες ζωές, να θερνούμε νέα θύματα και μην δεν ξεχνάμε τους εκατοντάδες ανθρώπους που έχουν χαθεί σε αυτό το δρόμο. Πρέπει να ξεκινήσουμε από εκεί, ότι είναι ένα έργο το οποίο, όπως λέει και ο Πρωθυπουργός, το τελευταίο μεγάλο έργο που πρέπει να ολοκληρωθεί και με κάθε τρόπο και με κάθε κόστος πρέπει να τελειώνουμε. Από την άλλη, η μοναδική κυβέρνηση που εμπνεύστηκε ένα τόσο μεγάλο έργο από τη μία άκρη του νησιού στην άλλη άκρη είναι η Νέα Δημοκρατία. Και για να επιτευχθεί ένα μεγάλο έργο, θα πρέπει πρώτα να υπάρχει η έμπνευσή του, ο σχεδιασμός του, να βρεθεί η χρηματοδότηση φυσικά και να προχωρήσουμε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες, βάζοντας και τη χάραξη του δρόμου σε διαβούλευση, όπως ξέρετε πολύ καλά, ότι έχουν συζητηθεί αρκετά σημεία. Και σε πολλά από αυτά έχουμε κάνει προτάσεις και ως Περιφέρεια Κρήτης και οι Δήμοι της Κρήτης και σε αρκετά έχουμε διαφωνήσει και η κυβέρνηση έχει δεχθεί μετά από τις κατάλληλες πιέσεις τις παρατηρήσεις των τοπικών κοινωνιών. Από εκεί και πέρα το κόστος είναι ένα θέμα. Ο δρόμος αυτός κατασκευάζεται με σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα. Αν υπήρχε άλλος τρόπος, πιστέψτε με, κανείς δεν θα ήθελε να βάλει τα διόδια στους πολίτες και κανείς δεν θα επέλεγε την ακριβότερη οδό, αφού ξέρετε πολύ καλά ότι οι χρήματα δεν υπάρχουν για τη χώρα μας, δεν έχουμε τη δυνατότητα να σπαταλάμε χρήματα, αλλά μας βιάζει, αν θέλετε, η γρήγορη αυτή και καλή βεβαίως κατασκευή με βάση τις προδιαγραφές που αρμόζουν σε ένα τέτοιο δρόμο,
να κατασκευαστεί. Μέχρι σήμερα έχουμε μάθει ότι μπορούμε να βρούμε χρήματα με διάφορους τρόπους, με δανεισμό, μέσα από την ανάπτυξη, μέσα από διάφορα. Βλέπουμε όμως ότι στην πραγματικότητα δεν ισχύουν όλα αυτά τα οποία μπορεί κάποιος να επικαλεστεί. Και γι' αυτό έχει ακολουθηθεί αυτή εδώ η οδός και αυτή η μέθοδος. Έχει ασκηθεί κριτική ότι ενδεχομένως, βάλτε το σε πολλά εισαγωγικά, ήταν και η εύκολη λύση αυτή. Πάμε σε αυτόν τον τρόπο χρηματοδότησης, εντάξει, θα μπουν και τα διόδια, έχουμε καλύψει. Είναι ένα ακριβό έργο, μια ιστορική εκκρεμότητα για την Κρήτη. Αλλά σας έχει ασκηθεί κριτική ότι ήταν η εύκολη λύση αυτή. Κοιτάξτε, είπα ότι η κριτική είναι πολύ εύκολη να ασκείται. Εάν θέλουμε όμως ένα δρόμο ο οποίος να φτιαχτεί μέσα σε πολύ λίγα χρόνια και να είναι μέσα σε αυτές τις προδιαγραφές κατασκευασμένος, ώστε να μην έχουμε άλλα θύματα και άλλες απώλειες από τραυματισμούς και άλλη δυστυχία, γιατί αυτός ο δρόμος θα πρέπει να τον ονομάσουμε τον δρόμο της δυστυχίας, θα πρέπει να τον κατασκευάσουμε γρήγορα. Και αν αυτή η μέθοδος τον κατασκευάσει γρήγορα και αποτελεσματικά, πιστέψαμε ότι δεν μας απασχολεί το κόστος από τη στιγμή που είναι μία λύση που σίγουρα η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί για να μειώσει επιβάλλοντας εκπτώσεις και, και ό,τι άλλο επιβάλλει και μπορεί να επιτρέψει η ελληνική νομοθεσία σε αυτή την κατασκευή. Ωραία, επειδή φτάνουμε στο τέλος του σημερινού μας έτσι αυτής ραδιοφωνικής συζήτησης, θα σας παρακαλέσω πολύ σύντομα έτσι ένα τελευταίο σχόλιο, στο οποίο φυσικά μπορείτε να κάνετε έτσι το δικό σας κάλεσμα στον κόσμο, πώς πρέπει να πάει στις κάλπες της 21ης Μαΐου. Κύριε Ματαλιωτάκη, το δικό σας κάλεσμα στον κόσμο, γιατί λοιπόν να ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία και γιατί να ψηφίσει και εσάς προσωπικά? Να ψηφίσει την Νέα Δημοκρατία γιατί απέδειξε τα 4 χρόνια ότι μπόρεσε να διαχειριστεί αποτελεσματικά κρίσεις όπως αυτό της πανδημίας και της ενεργειακής κρίσης, όπου άλλες χώρες πολύ ισχυρότερες από την Ελλάδα δεν τα κατάφεραν σε αυτόν τον βαθμό. Είδαμε την Γερμανία να πιέζεται πολύ περισσότερο από την ενεργειακή κρίση από ότι τη χώρα μας. Είδαμε τη Νέα Υόρκη να έχει πρόβλημα στα νοσοκομεία της λόγω του κορονοϊού. Είδαμε τις ουρές των νεκρών στην Βόρεια Ιταλία. Τέτοια φαινόμενα ευτυχώς εμείς εδώ δεν είδαμε, επειδή τα αντιμετωπίσαμε αποτελεσματικά. Μια κυβέρνηση δραστήρια που σε κάθε πρόβλημα ψήφισε και ένα νόμο για τους πολίτες και το αντιμετώπισε σε πολύ καλά ποσοστά τα προβλήματα των πολιτών, που είχε να προτείνει στους πολίτες, που επέβαλε, αν θέλετε, νόμους που σε πολλά σημεία εξ αρχής διαφώνησαν οι πολίτες, αλλά μετά είδαν ότι ήταν τελικά σωστές οι επιλογές της κυβέρνησης. Τώρα, όσον αφορά τη δική μου υποψηφιότητα, εγώ, κυρία Σφακιανάκη, όπως γνωρίζετε, είμαι ένας άνθρωπος που στέκομαι δίπλα στους συμπολίτες μου. Στόχος μου είναι αυτά που έχω μάθει μέσα από τον ακαδημαϊκό κλάδο, μέσα από την επαγγελματική μου εμπειρία, μέσα από τις δημοσκοπήσεις που ερευνώ εδώ και δύο δεκαετίες τα προβλήματα της Κρήτης και του Ηρακλείου. Έχω ξεφύγει από τα όρια της στατιστικής και γνωρίζω πολύ καλά την πραγματικότητα, να καταφέρω να δώσω λύσεις, προτάσεις και να μεταφέρω τη φωνή των συμπολιτών μου στα κέντρα αποφάσεων. Έχω την εμπειρία στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας ως διοικητής, έχω την εμπειρία στο Περιφερειακό Συμβούλιο, έχω την εμπειρία μέσα από την κοινωνική μου δράση, και επειδή είμαι ένας άνθρωπος που δεν προσπαθεί να ικανοποιήσει τις προσωπικές του φιλοδοξίες αλλά να προσφέρει στους συμπολίτες τους, θέλω να ζητήσω για άλλη μια φορά να μου δώσουν την εμπιστοσύνη τους, όπως άλλοτε κάνω και συνεχώς που είμαι υποψήφιος, να μεταφέρω τις αγωνίες τους και τις προτάσεις τους και τα προβλήματά τους, τη φωνή τους δηλαδή, πιο πάνω στα κέντρα αποφάσεων. Μάλιστα. Κύριε Σφακιανάκη, το ίδιο είναι το ερώτημα και για σας και για σας προσωπικά, αλλά και για το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ ζητάει από τον κόσμο να πάει να ψηφίσει, και πρώτα απ' όλα από τους νέους, πιστεύοντας πρώτον πως η εποχή είναι άλλη μια νομιμοποίηση των μεγάλων κομμάτων και των πολιτικών που ακολουθήθηκαν μέχρι σήμερα, γιατί δεν καταγράφεται παρά ως αποχή, δεν καταγράφεται ως διαμαρτυρία αποχής. Δύο. Το ΚΚΕ τονίζει ότι οι ατζέντες, εξελίχθηκε η συζήτηση και το απέδειξε. Οι ατζέντες στην Ελλάδα είναι δύο. Μία ατζέντα εκπροσωπείται από τα κυβερνητικά κόμματα του συστήματος και τα τρία πρωτίστως, αλλά και το κόμμα του κ. Βελόπουλου και το κόμμα του κ. Βαρουφάκη. Και η άλλη ατζέντα είναι η ατζέντα του ΚΚΕ. Είναι μόνοι τους. Εμείς είμαστε μαζί με τον κόσμο. Ο κόσμος πρέπει να εκφράσει αυτό το μαζί, γιατί το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα που ό,τι δύναμη πάρει από το λαό θα την επιστρέψει διπλάσια. Και θα την επιστρέψει διπλάσια γιατί αυτό είναι το ΚΚΕ. Το αυτή είστε που ο κύριος Κουτσούμπας είπε στο,
στους άλλους ισχύει. Αλλά για το αυτοί είμαστε ισχύει και αυτό. Και η ιστορία του κόμματος το αποδεικνύει. Για πένα προσωπικά δεν θέλω να αναφέρω τίποτα. Και δεν θέλω να αναφέρω τίποτα, όχι γιατί θέλω να κάνω σπάσιμο στον συνομιλητή μου, αλλά γιατί για τους κομμουνιστές δεν προσυδειάζει να ζητάμε από τον κόσμο προσωπική ψήφο, ζητάμε όμως από τον κόσμο την ψήφο στο κόμμα μας. Και είμαστε σίγουροι ότι όλοι, ο ένας περισσότερο από τον άλλο, ο ένας καλύτερα από τον άλλο, μπορούμε να εκπροσωπήσουμε αυτόν τον κόσμο και να παλέψουμε το κυριότερο μαζί του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Κύριε, εγώ σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μας. Φίλες και φίλοι, ήταν ο κύριος Γιώργος Ματαλιωτάκης, υποψήφιος βουλευτής Ηρακλείου με τη Νέα Δημοκρατία, και ο κύριος Μιχάλης Φακιανάκης, υποψήφιος βουλευτής Ηρακλείου με το ΚΚΕ. Σας ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο που μας διαθέσατε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια και καλή επιτυχία και στους δυο σας. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.